Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Τα φώτα σήμερα. Ο αγιασμός των υδάτων σε όλη τη χώρα. Είμαι σίγουρος ότι θα δείτε πολλές εκδοχές. Θα πω και εγώ, το θεωρώ και εγώ, ότι το πιο σημαντικό από όλα που έγιναν σήμερα, όλα αυτά τα ερωταστικά που είδαμε, είναι ο αγιασμός των υδάτων στη Σμύρνη, μετά από 94-95 χρόνια και. Πολύ σημαντικό. Σημαντική επίσης ήταν και η εκδήλωση εδώ, στην περιοχή μας. Διότι αγιάσαμε τα νερά του Γοργοποτάμου, του ποταμού που μας ποτίζει νεράκι σε αυτή την περιοχή. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό το βίντεο και μετά έχουμε και πρωτοποριακά βίντεο σε σχέση με τον αγιασμό των υδάτων και στις ιαματικές πηγές της περιοχής. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως από τον αγιασμό των υδάτων στο Γοργοπόταμο, γιατί σήμερα τα φώτα είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας ο Δήμαρχος Λαμίας και θα τον καλησπερίσω. Καλώς ήρθατε, Δήμαρχε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλή φώτιση σε όλους. Καλή φώτιση, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Να δούμε το βίντεο για τον Γοργοπόταμο και να συνεχίσουμε. Ιορδάνη βαπτιζομένος ο Κύριε, η της Τριάδος εφάνε ρόθη προσκύνησης, βαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση. Με οικοδεσπότη το Δήμαρχο Λαμιαίων Νίκο Σταυρογιάννη και υπό τη Μουσική Συνοδεία της Φιλαρμονικής Λαμίας, πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός των υδάτων στο Γοργοπόταμο το πρωί της Τετάρτης. Η γιορτή των Θεοφανίων ξεκίνησε από το πρωί με τη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στον Γοργοπόταμο και στη συνέχεια πομπή κόσμου, συνοδευόμενη από τη Φιλαρμονική Λαμίας, έφτασε στη γέφυρα όπου ακολούθησε ο καθιερωμένος αγιασμός των υδάτων. Παράλληλα, για πρώτη φορά φέτος βούτηξαν άτομα στα νερά του ποταμού για να πιάσουν τον Ιερό Σταυρό, ένας νεαρός από το Γοργοπόταμο και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κώστας Αποστολόπουλος. Στον εορτασμό των Θεοφανίων στο Γοργοπόταμο παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Λαμιαίων Νίκος Σταυρογιάννης, ο βουλευτής Φιότιδας του ΣΥΡΙΖΑ Αποστόλης Καναστάσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Περιουσίας Γιάννης Περλεπές, ο βουλευτής Φιότιδας της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Θεϊκούρας και η πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Έλενα Μακρύ Θεοδόρου. Χρόνια πολλά. Φώτιση σε όλους. Σε αυτούς που κυβερνούν και με τις αποφάσεις τους επηρεάζουν τις τύχες, αλλά και σε όλους μας, στο λαό, σε όλους τους πολίτες, γιατί οι μεγάλες δυσκολίες που περνάμε θα τις ξεπεράσουμε. Με πόνο βέβαια, σημασία έχει να μην ξανακάνουμε τα λάθη που κάναμε επί δεκαετίες που μας έφτασαν ως εδώ. Και εγώ δεν μπορώ να μην αναδείξω σήμερα στον αγιασμό των υδάτων τη σημασία του ζωοδότη, του υδροδότη αυτού ποταμού, ο οποίος σχεδόν έναν αιώνα, 90 χρόνια, από έναν οραματιστή δήμαρχο και ευπατρίδη πολιτικό, τον Ιωάννη Μακρόπουλο, όταν ξεκίνησε κλείνοντας τα πηγάδια της πόλης μας, μιας κομμόπολης τότε, να μεταφέρει το νερό του Γοργοπόταμου. Χρόνια πολλά και καλή φώτιση σε όλους μας. Τι δεν ξέρουμε, για αυτή τη διαδικασία. Τι δεν ξέρουν και οι ίδιοι οι δημότες. Αυτό είναι ευθύνη εμάς των πολιτικών και των... Όχι. Να μάθουμε και ας μην μιλήσουμε για ευθύνη σήμερα. Και των δασκάλων, των εκπαιδευτικών, αλλά αναφέρομαι στους πολιτικούς, γιατί η πολιτική μεΐτα, κύριε Στεργιόπουλε, έχει και παιδευτικό χαρακτήρα. Προφανώς. Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες της κατηφόρας μας, δεν προβάλαμε το έργο σημαντικών ανθρώπων, οραματιστών, είτε στην αυτοδιοίκηση, είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή, οι οποίοι έβλεπαν, σκεφτείτε τώρα, 1925, αρχές του προηγούμενου του 20ου αιώνα, μια Ελλάδα πάμφτωχη, με 1000 προβλήματα, λίγα χρόνια μετά την Μικρασιατική καταστροφή, ναι, στη μεγαλύτερη καταστροφή που υπέστη ο ελληνισμός διαχρονικά, ένας δήμαρχος της πόλης μας, μιας μικρής Κομμόπολης τότε της Λαμίας, αντιλαμβάνεται ότι το μέλλον ανήκει σε αυτή την πόλη και στην περιοχή και πρέπει το πρώτο πράγμα που να διασφαλίσει να είναι η υδροδότηση. Δίπλα μας έχουμε ένα ζωοδότη ποταμό, πολύ ωραία τον είπα, τον Γοργοπόταμο, και οραματίστηκε και ξεκίνησε και κατασκεύασε το πρώτο μεγάλο έργο μεταφέροντας τα νερά του Γοργοποτάμου που χύνονται στο Σπερχιό και από εκεί στη θάλασσα, στη Λαμία.
κλείνοντας τα πηγάδια της εποχής που ήταν πάρα πολλά στην πόλη μας. Να πίνει ο κόσμος νεράκι. Να πίνει ο κόσμος νεράκι. Και ξέρετε, το δεύτερο έργο που κατασκευάστηκε από αυτόν τον τροφοδότη αγωγό και τώρα κατασκευάζουμε το τρίτο μεγάλο έργο. Έχουμε 1925-1929 η ολοκλήρωση. Αυτό είπα, τι δεν ξέρουμε. Η δεύτερη μεγάλη επένδυση που η Λαμία έχει γίνει πλέον μια μεγάλη πόλη και δεν επαρκεί εκείνος ο αγωγός, γίνεται την εποχή της Χούντας, αρχές δεκαετίας του 70. Mm-hmm. Και τώρα ερχόμαστε 45 χρόνια μετά. Σκεφτείτε, 45 χρόνια μεσολάβησε από την μεταφορά του νερού. Μιλάμε για τον τρίτο, τον νέο αγωγό ίδρυυσης από τις πηγές του Αργοποτάμου. Ο οποίος ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες και η καθυστέρηση είχε να κάνει με τα γνωστά προβλήματα, τα capital controls και την αδυναμία που υπήρχε για την άντληση. Λέμε λοιπόν 1925-30, μεταφορά των υδάτων του Αργοποτάμου στη μικρή πόλη τότε της Λαμίας. Επί Δημαρχίας Μακρόπουλου. Ιωάννη Μακρόπουλου, επαναλαμβάνω, ένας οραματιστής δήμαρχος και ένας μεγάλος πολιτικός, Ευπατρίδης, διατέλεσε υπουργός, πρόεδρος της Βουλής. Και εδώ να αναφέρουμε ότι υπήρξε αυτός που χρηματοδότησε την κατασκευή του σανατορίου στο μοναστήρι της Αντίνιτσας πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εκεί που το κατέστρεψαν οι Γερμανοί τον Ιούνιο του 1944 μαζί με το μοναστήρι και το Καλαμάκι, το χωριό μου. Ναι. Δεύτερη φορά, αρχές δεκαετίας του 70, κατασκευάζεται και ολοκληρώνεται ένας μεγαλύτερος αγωγός, διορισμένος τότε ο δήμαρχος από την Χούντα. Ναι. Μεταφέρεται, γίνεται ένας πολύ μεγαλύτερος αγωγός για τη μεταφορά του νερού και τώρα, 2015-16, ολοκληρώνεται ο τρίτος πολύ μεγαλύτερος αγωγός μεταφοράς των νερών του Γοργοποτάμου, προκειμένου να μην υπάρχει πρόβλημα για τα επόμενα 40-50 χρόνια στην πόλη μας, έστω και αν αυξηθεί ο πληθυσμός της κατά 20-30 ή και 40%. Μάλιστα. Που, αν θέλετε, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση και πρέπει όλοι να το απευχόμαστε και να εργαζόμαστε για να μην συμβεί αυτό. Αλλά κι αν ακόμη συμβεί, εμείς όμως βρισκόμαστε στην ευχάριστη. Είμαστε έτοιμοι. Σε περίπτωση που. Και τώρα τι άλλο κάνουμε. Ολοκληρώνουμε έργα και προσθέτουμε και καινούργια, προκειμένου τα δημοτικά μας διαμερίσματα, οι δημοτικές ενότητες, οι πρώην Καποδιστριακοί Δήμοι με τα διαμερίσματά τους να πάρουν νερό Γοργοποτάμου. Ολοκληρώθηκε το έργο και στο Λιανοκλάδι και στο Αμούρι και προσεχώς θα ξεκινήσουν τα έργα κατασκευής του αγωγού της μεταφοράς του νερού για το ζηλευτό σε όλα τα τοπικά μας διαμερίσματα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην ποιότητα νερού. Είναι αδιανόητο να έχουμε άριστης ποιότητας νερό, όση ποσότητα θέλουμε, ναι, να χύνεται στη θάλασσα και να μην έχουν οι δημότες μας, οι πολίτες αυτού του ευλογημένου τόπου, το νερό. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, ναι, με αυτή μας την κίνηση και από εδώ και πέρα έτσι θα γίνεται, θέλουμε να δείξουμε ότι εμείς οι κάτοικοι αυτού του διευρυμένου πλέον, του μεγάλου Δήμου, κάνουμε τον αγιασμό των υδάτων εκεί που πρέπει, σε αυτόν τον ζωοδότη ποταμό, ο οποίος και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε και τι άλλα σκεφτόμαστε προκειμένου να συνεισφέρει ουσιαστικά. Θα τα πούμε αναλυτικά όλα. Θέλω να δούμε επίσης με αντιπρόσωπο αντιδήμαρχο Λαμιαίων σήμερα στα Λουτρά της Υπάτης και τον αγιασμό των ιαματικών νερών. Σας λέω τώρα, λέω και εσάς τους τηλεθεατές, ότι αμέσως μετά στο Press Café μας ζητήσανε μια πανελλήνια προβολή, διότι είχαν ακούσει πάρα πολλά για τους αγιασμούς. Αγιασμό ιαματικών υδάτων δεν είχαν ξαναδεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο και θα συζητήσουμε συνολικά μετά. Την εορτάνη βαπτιζομένος ο Κύριος, την διστριώδωσε το νερό την προσκύνηση. Του Αργενήτρο αρχιπογύφρος εμαρτύρησε, αγαπητών σε Υιόν ονομάζωσαν. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Φθιώτιδας πραγματοποιήθηκε σήμερα αγιασμός των ιαματικών υδάτων στα Λουτρά Υπάτης. Σε μια περιοχή όπως είναι η Πάτη Φθιώτιδας, η οποία διαθέτει τις απαραίτητες τουριστικές εγκαταστάσεις για να φιλοξενήσει επισκέπτες από κάθε περιοχή της Ελλάδας και όχι μόνο, με πρωτοβουλία της Εκκλησιαστικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά αγιασμός στα ιαματικά νερά. Βαπτιζομένος ο Κύριε, ή της Τριώδος εφανερώθη προσκύνηση. Για πρώτη χρονιά φέτος ήρθαμε και ρίξαμε το σταυρό για να καθηγιάσουμε τα ύδατα της πισίνας που είναι θερμά στα Λουτρά Υπάτης.
τα οποία για πρώτη χρονιά ήρθαμε για να τα αγιάσουμε και να τα αναδείξουμε βέβαια με την παρουσία τη δικιά σας και τη βοήθεια τη δικιά σας. Στον αγιασμό των ιαματικών υδάτων παρευρέθηκε πολλοί κόσμος από την Ιπάτη και τις γύρω περιοχές, οι οποίοι ήρθαν να δουν από κοντά τον πρώτο αγιασμό ιαματικών νερών στη Φθιώτιδα. Είμαστε στα Λουτρά Ιπάτης. Από τη λέξη τους και από το όνομά τους, τα Λουτρά, έχουμε τα νερά μας, τα ιαματικά νερά μας. Σήμερα είναι ο αγιασμός των νερών και εδώ έχουμε ένα άγιο νερό. Και εμείς και γι' αυτό το λόγο ο αγιασμός σήμερα με πρωτοβουλία της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και του Πάτερ μας έγινε στην πισίνα μας, στα ιαματικά Λουτρά μας, για να αναδείξουμε τα Λουτρά μας, τα Λουτρά που είναι ευλογία για όλους και πιστεύω πως ταιριάζει με την ημέρα και γι' αυτό το λόγο έγινε σε αυτό το χώρο. Έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει άλλος Δήμος στη χώρα που να έχει την ευλογία να έχει το Γοργοπόταμο, όπως πολύ σωστά το περιγράψατε πριν, Δήμαρχε, και να έχει και τόσες ιαματικές πηγές όσο που μπορεί να τις χρησιμοποιήσει ως αιχμή του δόρατος για ανάπτυξη. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Και θέλω να μου πείτε και ποια είναι η στρατηγική συνολικά, για να μην σας διακόψω. Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ γιατί με αφορμή προσκληθήκαμε κι εμείς και ο Αντιδήμαρχος ήταν παρόν στον είναι αγιασμό. Είναι Δήμος Λαμίας, τα Λουτρά της Ιπάτης. Στον αγιασμό των ιαματικών νερών της πισίνας της Ιπάτης. Όντως ήταν μια πολύ καλή ιδέα που είχε η Εκκλησιαστική Επιτροπή και ο ιερέας των Λουτρών. Αγκαλιάστηκε από το σύνδεσμο των ξενοδόχων των Λουτρών Ιπάτης. Ήμασταν εκεί με τον Αντιδήμαρχο, με τον Θόδωρο τον Αρναούτογλου. Είναι σηματοδοτή ο αγιασμός των ιαματικών νερών το τι μπορεί να σημαίνουν ειδικά για την περιοχή και για το Δήμο μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος Δήμος που στα όρια του να έχει δύο πηγές εθνικής σημασίας όπως είναι τα Λουτρά Ιπάτης και τα Λουτρά Θερμοπυλών με το μεγάλο όνομα Brand Name Θερμοπύλες. Το τεράστιο Brand Name. Έτσι, κορυφαίο για τη χώρα. Νομίζω ότι οι Θερμοπύλες μαζί με τον Παρθενώνα είναι τα μεγάλα. Βεβαίως. Και θα συζητήσουμε άλλη φορά την πλήρη αξιοποίηση. Βεβαίως. Γιατί ήταν μέσα στο. Να μείνουμε στα ιαματικά όμως. Σε αυτό των Θερμοπυλών του Brand Name Θερμοπύλες. Να μείνουμε στα ιαματικά και μια τρίτη μικρότερη πηγή τοπικής σημασίας όπως είναι τα νερά, τα ιαματικά νερά του Καλλιδρόμου. Ολοκληρώσαμε πριν από λίγο καιρό, μετά από συζητήσεις που είχαμε κάνει, παρεμβάσεις και με τον καινούριο πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, γιατί εκεί βρήκαμε Ευήκο Αώτα και άνθρωπο να συνεννοηθούμε με την προηγούμενη διοίκηση, παρόλες τις προσπάθειες του τελευταίου χρόνου, είχαμε πενιχρά αποτελέσματα, βεβαίως με την παρουσία και την βοήθεια και του βουλευτή μας, του Αποστόλη του Καραναστάση, ο οποίος αντιλαμβάνεται και αυτός τι είναι για τον Δήμο και για την περιοχή ολόκληρη. Προσθέστε τώρα σε όλη τη Φθιώτιδα, πέρα από τη Λαμία και τα ιαματικά των Καμένων Βούρλων, βάλτε και το Πλατίστομο και οι άλλες μικρότερες πηγές στην Καΐτσα, στο Δομοκό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τόπος. Δεν υπάρχει άλλος τόπος σαν και τούτο. Ναι. Εμάς λοιπόν η στρατηγική μας είμαστε στην ολοκλήρωση του πρώτου βήματος μετά από συνεννόηση, αναθεώρηση της εκμίσθωσης. Αυτό ήταν αδιανόητο για ένα Δήμο να εκμισθώσει πηγή από την ΕΤΑΔ. Παραχώρηση. Βέβαια. Την εκμίσθωση λοιπόν αυτή θα την κάνουμε παραχώρηση για τα Λουτρά του Καλλιδρόμου και πηγαίνουμε πολύ καλά να γίνει το ίδιο για τις Θερμοπύλες. Υπήρξε ένας άγωνος διαγωνισμός από το ΤΑΙΠΕΔ. Δεν θέλω να πω γιατί μάλλον ζημιά κάνουμε. Ούτε το τοπογραφικό. Να πούμε τα καλά σήμερα. Ναι, να πούμε τα καλά σήμερα. Έβγαινε μέσα στη θάλασσα να αντιληφθούμε στις Θερμοπύλες. Βαδίζουμε καλά. Σε 3 μήνες το αργότερο από τώρα θα έχουμε καταθέσει στην ΕΤΑΔ ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξης των δύο ιαματικών και σε δεύτερο πλάνο και της Ιπάτης. Αλλά στην φαντάζομαι ότι η Ιπάτη έχει, έχει υποδομή. Επειδή ανήκει όμως στον. Για να το κάνουμε και ισόρροπα. Κάποια στιγμή πρέπει να ανακτήσουμε και από εκεί. Και η δική μας πρόταση ήταν και αποδοχή έγινε από την πλευρά του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου του κ. Τερζάκη. Θα καταθέσουμε μέσα στο επιχειρησιακό και για τα Λουτρά Ιπάτης. Και είμαστε αισιόδοξοι, πολύ αισιόδοξοι, ότι εφόσον βρήκαμε κοινό τόπο πλεύσης, εφόσον αντιλαμβάνεται πλέον η ΕΤΑΔ με αυτόν τον άνθρωπο. Και άνθρωπος σε θέση που καταλαβαίνει. Ακριβώς. Να σας πω μόνο τούτο. Είναι μηχανικός, τεχνικός, αλλά ένστολος που αποστρατεύτηκε. Μηχανικός του στρατού, ο οποίος αποστρατεύτηκε νωρίς και βγήκε στην αγορά και αντιλαμβάνεται τι είναι. Εμείς λοιπόν καταθέτοντας το επιχειρησιακό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει
αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Και στη μια πηγή και στην άλλη. Και σε δεύτερο πλάνο και επίπεδο, εάν δεν βρεθεί επενδυτής, γιατί σε αματικές πηγές των Λουτρών Ιπάτης, όπου και εκεί η ΕΤΑΔ έχει και ένα μεγάλο κτήμα 700 περίπου στρεμάτων, μπορεί πιο εύκολα να βρεθεί ιδιώτης επενδυτής. Σε κάθε περίπτωση, εμείς, η Δήμη, η αυτοδιοίκηση και είναι η πολιτική και της κυβέρνησης, έτσι όπως μας είπε ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, να μετέχουν και στα αναπτυξιακά σχήματα. Και εγώ θα ήθελα να προσθέσω εδώ, κύριε Στεριόπουλο, γιατί αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, πως το πακέτο Juncker, αλλά και εκτός από το πακέτο Juncker, ξεχωριστό χρηματοδοτικό εργαλείο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού. Γιατί? Αυτό έχει σημασία. Ναι. Όταν εμείς μάθουμε να διαβάζουμε πίσω από τις γραμμές και θα κινηθούμε έξυπνα, τότε θα πετύχουμε πολλά. Γιατί σύμφωνα με μια μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του αρμόδιου τμήματος, αυτό θα είχε πολλαπλασιαστικά ωφέλη για τα οικονομικά των ασφαλιστικών ταμείων. Τόσο για την φαρμακευτική δαπάνη, όσο και για την ιατρική δαπάνη. Δηλαδή δεν στηρίζουμε έτσι, μόνο όχι βέβαια, τοπικά, όχι βέβαια. Βοηθάμε και εθνικά με τη στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος. Και ευρωπαϊκά. Και ευρωπαϊκά. Και εξαιτίας αυτού του λόγου υπάρχουν χρηματοδοτικές γραμμές. Μάλιστα. Πακέτο Juncker και ξεχωριστή χρηματοδοτική γραμμή. Εμείς εδώ στο Δήμο Λαμιαίων, επειδή από την αρχή το ψάχναμε, ξέραμε ότι το στρατηγικό μας πλεονέκτημα είναι θερμοπύλες και ιαματικές πηγές. Προφανώς. Φροντίσαμε σε μία επαφή με την Τσεχία, όπου υπάρχει... Με τις πρεσβείες δηλαδή. Ναι, όπου υπάρχει ένα Ινστιτούτο, το κορυφαίο και το πιο παλιό σε όλη την Ευρώπη για την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού, να είμαστε σε επικοινωνία και επαφή και με άλλες χώρες. Τελευταία έγινε μία επαφή με δημάρχους στην Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία που πριν από λίγα χρόνια όλοι ενθυμούμαστε σε ποια κατάσταση ήταν και η οικονομία της και η κοινωνία της. Και έχει καταφέρει τα τελευταία 3-4 χρόνια να κάνει άλματα. Άλματα πραγματικά. Να πάρουμε τεχνογνωσία σε συνεργασία με την ΕΤΑΒ, βεβαίως και με τους ιδιώτες επενδυτές, αλλά και έχοντας ξεχωριστά χρηματοδοτικά εργαλεία πέρα από το ΕΣΠΑ. Πέρα από το ΠΕΠ, το πολύ μικρό ΠΕΠ που έχουμε εμείς, ξέρετε, λόγω του ότι είμαστε στο στόχο 2, βέβαια, και των λίγων σχετικά χρημάτων που υπάρχουν ακόμη και για το καινούριο ΕΣΠΑ. Πακέτο Juncker και ξεχωριστή χρηματοδοτική γραμμή για την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού. Έχουμε ευρωπαϊκό όπλα δηλαδή. Βεβαίως. Έχουμε όπλα για τα ιαματικά. Και σε λίγο καιρό ολοκληρώνουμε και το επιχειρησιακό μας πρόγραμμα, το καταθέτουμε στην ΕΤΑΒ και αμέσως ξεκινούμε από τις δύο πηγές. Εκεί όπου δεν υπάρχουν υποδομές και εκεί όπου πρέπει να είναι άμεση η παρέμβαση του Δήμου σε πολλά επίπεδα. Βεβαίως. Όλοι ξέρουμε πως το τελευταίο χρονικό διάστημα τα ιαματικά των θερμοπυλών έγιναν αιτία άσχημης κριτικής για την περιοχή μας. Βεβαίως. Λοιπόν, πριν πάμε αναλυτικά στα θέματα, διότι είστε εδώ σήμερα για μια πρώτη μεγάλη συνέντευξη για το 2016, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Πώς σας φαίνεται... Είναι τώρα Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, 16 μήνες. Ακριβώς 16 μήνες. 16 μήνες ολοκληρώσατε έχοντας το τιμόνι του Δήμου Λαμίας. Ποια είναι η βασική εικόνα που έχετε σε αυτό που αναλάβατε? Ο κόσμος δεν σας βλέπει έξω. Δεν τον βλέπουμε ούτε να πίνει καφέ στις καφετέρειες, ούτε να κάνει δημόσιες σχέσεις. Το ακούμε να το λένε συχνά. Εγώ ξέρω πολύ καλά ότι είστε ένας άνθρωπος που του αρέσει η επικοινωνία με τον κόσμο. Δεν θα βγαίνατε δήμαρχος άμα δεν είχατε επικοινωνία με τον κόσμο. Αλλά τον τελευταίο καιρό έχετε χαθεί. Τι συμβαίνει? Κύριε Στεριόπουλε, αυτό μου το λένε τώρα τελευταία και οι συνεργάτες μου και η αλήθεια είναι ότι στην απάντησή μου είμαι αρκετά σκληρός και με αυτούς. Όντως η επικοινωνία μου αρέσει και ο πολιτικός με κάθε ιδιότητα πρέπει να είναι σε επικοινωνία με την κοινωνία και με τους πολίτες. Το αλλά φοβάμαι έτσι όπως το πάτε. Αλλά πρωτίστως και κυρίως ο πολιτικός και μάλιστα αυτός που έχει αρμοδιότητες και ασκεί διοίκηση πρέπει πρώτα να βρει χρόνο, πολύ χρόνο, να ασχοληθεί με τα πολλά, με τα μεγάλα, με τα συσσωρευμένα προβλήματα. Και εμείς ακόμη, κύριε Στεριόπουλε, είμαστε σχεδόν στην αρχή. Έχουμε διανύσει. Δεν γίνεται ξαφνικά δηλαδή αντικοινωνικός. Κάτι έχει συμβεί. Όχι. Και ειλικρινά σας λέω, μου λείπει και εμένα η επικοινωνία με τον κόσμο. Πριν από την επικοινωνία όμως, γιατί εγώ δεν είμαι της επικοινωνίας, είμαι κυρίως της ουσίας. Ναι.
πριν από την επικοινωνία και την δυνατότητα, γιατί η άλλη επικοινωνία υπάρχει. Όποιος θέλει και έρθει έξω από το γραφείο μου, ας έχω και το πιο, του λέω, έστω ένα λεπτό να με δει, να μου πει. Ναι. Έτσι. Να αφουγκραστείτε τα προβλήματα. Γιατί κάποιος που έρχεται, οι αντιδήμαρχοι είναι κανονικό ωράριο στα όπλα. Κάθε μέρα στα γραφεία τους και οι υπηρεσίες του Δήμου επίσης είναι υποχρεωμένες και να ακούνε και να δίνουν λύση και ελέγχονται γι' αυτό. Ωραία. Άρα λοιπόν εγώ βρίσκομαι ακόμη στην αρχή, δεν έχουμε ολοκληρώσει το χτίσιμο των βάσεων, την αλλαγή στον καφέ τρόπο... Καφέ δεν πίνετε έξω δηλαδή. Δεν πειράζει. Εμείς σας φέραμε ένα καφέ εδώ. Ναι, και ευχαριστώ γι' αυτό. Γιατί ήρθα απευθείας από το Γοργοπόταμο, μετά τον αγιασμό των νερών, είδαμε εκεί την τοπική κοινότητα, τον πρόεδρο, το τοπικό συμβούλιο, τους επαγγελματίες. Όχι. Ήταν μια ευκαιρία, είδαμε και μερικά πράγματα. Άρα λοιπόν, όταν θα μπορέσουμε και θα είμαστε έτοιμοι να λειτουργεί και η διοίκηση του Δήμου όπως πρέπει, να έχουμε δρομολογήσει την ένταξη μεγάλων έργων και στο ΕΣΠΑ και σε άλλα προγράμματα με βάση τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μας δίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα βρούμε λίγο περισσότερο χρόνο, τότε θα είμαστε για καμιά φορά στην πλατεία για να πίνουμε καφέ. Όμως σας επαναλαμβάνω, κύριε Στεριόπουλε, ο πολιτικός, αυτός που έχει υποχρεώσεις, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, δεν του φτάνουν 24 ώρες να δουλεύει. Με 4 ώρες ύπνο δεν μπορεί να τα καταφέρει. Το ίδιο ισχύει Σαφής. Για όλους μας. Σαφής. Πρώτα Απολύτως. Η δουλειά και η ουσία και μετά βεβαίως και η επικοινωνία. Να είστε βέβαιος όμως ότι έστω και έτσι δεν μου λείπει η επικοινωνία με τον κόσμο. Με παίρνουν στο τηλέφωνο. Βρίσκω έστω λίγο χρόνο, έρχονται, με βλέπουν οι πολίτες. Ωραία, ήθελα να είμαι περισσότερο στην πλατεία, αλλά δεν γίνεται. Πάμε στα σημαντικά τώρα, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Δεν ξέρω αν θα τα προλάβουμε όλα σήμερα. Πάντως θα προσπαθήσουμε να. Ας πάμε στα κύρια. Να προσπαθήσουμε. Σκουπίδια. Είναι... Το ερώτημα είναι τι μπορούμε να περιμένουμε μέχρι τα τέλη Γενάρη. Παίξαμε και τα ρεπορτάζ, έγιναν επαφές αρκετές, πήγατε. Στην αρχή της εβδομάδας, χθες, προχθές δηλαδή. Ουσιαστικά. Η δεύτερη συνάντηση με τον Υπουργό. Σας λέω μόνο τούτο, κύριε Στεριόπουλε. Ευτυχώς που πολιτικοί σαν τον Υπουργό των Εσωτερικών, με την εμπειρία, την γνώση και όχι μόνο, και με τη δύναμη ψυχής και πνεύματος, όπως είναι ο Υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης ο Κουρουπλής, αντιλαμβανόμενοι με την μία τι σημαίνει αυτό, δίνουν λύσεις. Εμείς το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε περιέλθει σε μια δυσκολία όπου ξοδεύαμε πολύ χρόνο να πείσουμε, να παρακάμψουμε ή να κερδίσουμε νομικές μάχες για όλους αυτούς που λέγανε απίστευτα πράγματα. Ξέρετε, κάποιος είναι νόμιμος ή κυρίστε παράνομος με βάση αυτό και να κλείσουμε. Θέλω να μιλήσετε καλά τώρα. Αποφάσεις το ξέρω. Ή αποφάσεις των δικαστηρίων. Ας μην κάνουμε πάλι. Τα έχουμε δει στο ρεπορτάζ χιλιάδες φορές. Ωραία. Τι περιμένουμε τέλη Γενάρη. Μέσα σε ένα μήνα θα έχει κλείσει πλήρως το θέμα, όχι μόνο με τη γνωμοδότηση του νουσουκού, αλλά και με πιθανή νομοθετική ρύθμιση, για να απερίσπαστα πλέον και ο Περιφερειακός Φορέας και το Υπουργείο Εσωτερικών και η αρμόδια Γενική Γραμματεία Διαχείρισης των Αποβλήτων να πάμε στο επέκεινα, στη λύση του προβλήματος. Στη σωστή δηλαδή διαχείριση των αστικών σε πρώτη φάση, αλλά και των υπολείπων απορριμμάτων, εποφελία των πολιτών αυτής της χώρας και με την προστασία του περιβάλλοντος, όπως πρέπει να κάνουμε ως ευρωπαϊκή χώρα. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν περιμένουμε εξελίξεις στα τέλη Γενάρη. Ολοκλήρωση. Δεν κινδυνεύουν οι χρηματοδοτήσεις. Όχι βέβαια. Όλος καταφέρουμε. Ο αγώνας έγινε για να καταθέσουμε εγκαίρως το αναθεωρημένο περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης, για το οποίο υπεύθυνος είναι ο φορέας, και να ενταχθούν τα έργα που χρειάζονται να γίνουν, προκειμένου η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος με βάση το καινούριο ΕΣΠΑ να έχει τα έργα για την διαχείριση. Πολύ ωραία. Με βάση και τον εθνικό σχεδιασμό, που σημαίνει πρώτη διαλογή στην πηγή, λιγότερα απορρίμματα στις μονάδες, στους ΧΙΤΗ και στις ΜΕΑ, και με βάση την περιβαλλοντική ευρωπαϊκή νομοθεσία που έχει γίνει και εθνική νομοθεσία. Λοιπόν, Ε65. Το βάζω μαζί με τα διόδια. Ναι, ναι. Είναι ένα θέμα μεγάλο με οδικούς άξονες και εμπλεκόμενα διόδια στην αρμοδιότητα του Δήμου μας.
Συνολικά, όπως αντιμετωπίζουμε το θέμα. Εντός των ορίων του Δήμου μας, όπως ξέρουμε, έχουμε αρκετά διόδια και η οικονομική κατάσταση των δημοτών μας και των συμπολιτών μας όλων δεν είναι η καλύτερη. Είμαι αμετακίνητος εδώ και χρόνια πάνω σε αυτό, και όταν ήμουν βουλευτής και τώρα που είμαι δήμαρχος. Χρειάζεται αναθεώρηση των συμβάσεων παραχώρησης με επιμήκυνση, αν χρειαστεί, του χρόνου παραχώρησης, προκειμένου να μειωθούν οι τιμές των διοδίων, να χρησιμοποιούν τους κλειστούς αυτοκινητοδρόμους περισσότεροι δημότες και πολίτες μας, και όχι εξαιτίας της οικονομικής αδυναμίας να πηγαίνουν στους παραδρόμους, που σας επαναλαμβάνω δεν είναι παράδρομοι, δεν είναι παράπλευρο όπως λένε εθνικό δίκτυο, είναι παράδρομοι για να λύνονται τοπικά ζητήματα. Τοπικά ζητήματα. Εμείς λοιπόν επιμένουμε σε αυτό μαζί με όλη την αυτοδιοίκηση και σε συνεννόηση και με τους βουλευτές, τους τοπικούς μας βουλευτές, από τους οποίους έχω ζητήσει προϊόντες του χρόνου. Έχω την εντύπωση ότι έχετε καλή συνεργασία. Θα σας έλεγα ότι είναι άριστη. Και είμαι στην ευχάριστη θέση, είναι χαρά και δική μου και τιμή η συνεργασία αυτή με τους βουλευτές του νομού μας, και αν θέλετε και στη δική μου σκέψη ήταν αυτόν, ξεκίνησε από την πλευρά τους. Ακόμα καλύτερο. Αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Και ξέρετε, είναι πολύ πιο εύκολο όταν υπάρχει συνεργασία τοπικής αυτοδιοίκησης, βουλευτών, περιφέρειας, που υπάρχει και εδώ. Είναι άριστη η συνεργασία προφανώς, και σε επίπεδο περιφέρειας και με τον περιφερειάρχη, με τον χωρικό μας αντιπεριφερειάρχη και με τους άλλους αντιπεριφερειάρχες, με τους τέσσερους κυβερνητικούς βουλευτές. Έχουν αντιληφθεί δηλαδή, πιστεύετε, όλοι ότι πρέπει να κάνουμε καλό στον τόπο? Έτσι, είναι καλό αυτό. Έτσι, είναι από τις λίγες φορές που συμβαίνει. Πάμε παρακάτω. Τι κάνουμε με την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας? Να ολοκληρώσω μόνο με τον ΕΠΣ. Παρακαλώ, συγγνώμη. Μετά από συζητήσεις και παρεμβάσεις που έγιναν και στο αρμόδιο Υπουργείο, τις επόμενες εβδομάδες πιστεύω ότι θα γίνει και η συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, να ανακοινώσει ο κύριος Σπίρτζης, πέρα από το κομμάτι το δικό μας, το οποίο υπάρχουν τα χρήματα και η επιλογή ως κορυφαίου έργου για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, να μην είχαμε ένα τυφλό αυτοκινητόδρομο όπως είχε καταντήσει στο τέλος ο Ε65 που θα ξεκινούσε από εμάς εδώ και θα κατέληγε στα Τρίκαλα, αλλά να βρει την Εγνατία οδό έτσι όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, έστω και αν επιλέγει τώρα μια διαφορετική διαδρομή. Είναι κορυφαίο έργο και για μας και για την περιοχή και για την πόλη μας, και θα είμαστε, πιστεύω, θα είναι ο Υπουργός στην ευχάριστη θέση πολύ σύντομα να το ανακοινώσει αυτό σε συνάντηση. Μην ξεχνάτε πως ο Δήμαρχος Λαμιαίων, ο Δήμαρχος Καρδίτσας, ο Δήμαρχος Τρικαίων και ο Δήμαρχος Γρεβενών εδώ και μήνες έχουν ξεκινήσει επαφές, παρεμβάσεις, συζητήσεις σε αυτό, και νομίζω ότι βοηθήσαμε κι εμείς. Λοιπόν, Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. Ένας χώρος. Έχω την εντύπωση συνεχώς ότι μιλάμε για συγκριτικά πλεονεκτήματα πανελλήνια και πανευρωπαϊκά που τα αφήνουμε ή τα έχουμε αφήσει μέχρι στιγμής ανεκμετάλλευτα. Τι κάνουμε? Από την αρχή της ανάληψης της ευθύνης της διοίκησης του Δήμου μας έγινε η πρώτη επαφή με το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, ξέρετε, το πρώην Υπουργείο που έχει συγχωνευτεί στο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, και κατατέθη από την πλευρά μας μια πρώτη πρόταση. Ομολογώ πως η αποδοχή ήταν μη αναμενόμενη. Θεωρούσαμε ότι, ξέρετε, πολύ πιο δύσκολα. Ο γραμματέας εμπορίου λοιπόν, ο κ. Παδαράκης, όχι μόνο ήταν θετικός, μας ζήτησε να κάνουμε και το επόμενο βήμα, να καταθέσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο εξαιτίας των εκλογών που μεσολάβησαν, αλλά και των ιεραρχήσεων που είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε και των αλλαγών που επίκυνται στο χώρο της διοίκησης της Πανελλήνιας Έκθεσης, έχουν πάει λίγο πιο πίσω. Τους επόμενους μήνες θα έχουμε καταθέσει στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου μία πρόταση αναπτυξιακή, που θα λέμε ποιος θέλουμε να είναι και ο δικός μας ρόλος του Δήμου Λαμιαίων. Ίσως είμαστε από τους, δεν νομίζω να υπάρχει άλλος δήμος εντός σχεδόν του οικιστικού ιστού της πόλης, στο άκρο πάνω σε κομβικό σημείο, 120 στρέμματα, από τα οποία τα 6 στρέμματα είναι στεγασμένα. Μπορούν να γίνουν απίστευτα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλος χώρος τέτοιος πανελληνίος, ίσως και στα Βαλκάνια.
Ναι, ναι. Εγώ σας λέω για τη χώρα μας που ξέρουμε καλά. Ναι, σίγουρα δεν υπάρχει άλλος χώρος. Θα είμαστε έτοιμοι σε λίγους μήνες να καταθέσουμε την πρόταση επίσημα, να λέμε ποιος θέλουμε να είναι ο δικός μας ρόλος σε αυτή την προσπάθεια και είμαι βέβαιος πως θα βρούμε και τρόπο χρηματοδότησης μέσα από ένα εταιρικό σχήμα και από το ΕΣΠΑ. Προκειμένου να γίνουν όλα αυτά που μπορούν και πρέπει να γίνουν. Να είναι μοχλός ανάπτυξης, να είναι πύλη εισόδου στην πόλη μας, χώρος όπου να μπορούν επισκέπτες και οι δημότες μας να πηγαίνουν και να προσφέρει με αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ με τον Δήμαρχο Λαμίας στην πρώτη μεγάλη συνέντευξη που δίνει ο ίδιος για το 2016. Απολογιστική, αναλυτική. Έχουμε να ρωτήσουμε ακόμη πάρα πολλά. Βλέπω εδώ στον πιλότο Ρωμά, συνεργασία με τον Δήμο Δελφών, κοινοφιλής επιχείρηση, οικονομικά, διοικητικά, έργα, ΔΕΙΑΛ. Πού να τα προλάβουμε, θέλουμε και άλλη εκπομπή. Σε λίγο και πάλι μαζί. Υψόμετρο λίγο κάτω από τα 1000 μέτρα βρίσκεται το Καρπενήσι. Καταφύγιο γαλήνης αλλά και περιπέτειας. Χειμώνα ή καλοκαίρι, το Καρπενήσι, η ευρύτερη περιοχή του αλλά και οι άνθρωποι του θα σας υποδεχτούν με την πιο φιλόξενη διάθεση που μπορείτε να φανταστείτε και θα σας προσφέρουν με γενναιοδωρία ό,τι πιο όμορφο και εκλεκτό έχει ο αυθεντικός αυτός τόπος. Επιδοθείτε σε μια πληθώρα δραστηριοτήτων για όλες τις ηλικίες και όλες τις προτιμήσεις. Περιηγηθείτε στην πανέμορφη φύση της Ευρυτανίας και ανακαλύψτε μυστικές ιστορίες σε φαράγγια, σπηλιές και δάση. Όπως και αν το δείτε, μία επίσκεψη στο πανέμορφο Καρπενήσι θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας χαρίσει αναμνήσεις που αξίζουν να τις κουβαλάτε μέσα σας μια ζωή. Καρπενήσι. Ανακάλυψε το. Δήμος Καρπενησίου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λαμίας σας εύχεται χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το νέο έτος. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμί, ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ίδια γεύση και ποιότητα. Τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ζητήστε το με το νέο του όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Με το βλέμμα στην Ευρώπη και την καρδιά στη Βοιωτία, το Επιμελητήριο παραμένει δυνατή φωνή στις διεκδικήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την πολιτεία. Φωνή ισχυρή και θέληση από όλους για να ξεπεράσουμε την ύφεση και να δούμε την επιχειρηματικότητα ξανά να ανθίζει. Ας ευχηθούμε το 2016 να είναι πιο παραγωγικό, πιο ελπιδοφόρο για τον τόπο μας και την εθνική οικονομία. Το κέντρο χρυσού Eurogold σας εύχεται καλή χρονιά και ευτυχισμένο το νέο έτος. Συνεχίζουμε και το 2016, δίνοντας τις υψηλότερες τιμές, ακόμη και από αυτούς που με ένταση διαλαλούν ότι αγοράζουν τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμήματος και όχι χρυσού. Θα μας βρείτε Πατρόκλου 8 και Σατοβριάνδου Γωνία. Σημασία έχει το ταξίδι, όποιος και να είναι ο προορισμός. Τα σύγχρονα λεωφορεία μας, καθώς και το έμπειρο προσωπικό μας, βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας για να σας προσφέρουν ασφαλή και άνετα ταξίδια. Το υπεραστικό κτέλ Θεότιδα σας εύχεται καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο νέος χρόνος. Αναρωτιέστε ακόμα πού θα πραγματοποιηθούν οι κοινωνικές εκδηλώσεις των ονείρων σας? Το κτήμα Πασχιάκου σας εγγυάται πως τα όνειρά σας μπορούν να πραγματοποιηθούν μαζί με το άριστο περιβάλλον μας και τον επαγγελματισμό μας. Για κάθε κοινωνική σας εκδήλωση, Τίμα Πασχιάκου, στο 8ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λαμία Καρπενησίου. Τηλέφωνο 2231-061-585. Φρέσκα καφέ. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Θα πίνουμε το καφεδάκι μας. Κάθε μέρα μαζί. Να σας
πω μια τάκα. Στον Γρήγορο. Θέλουμε να βρεθούμε όλοι οικογενειακώς σε γήπεδο, όλοι μαζί πάλι, όπως είμαστε παλιά. Αυτό θέλω. Αλληλούια. Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή «Τα νέα του Καλλικράτη». Κάθε απόγευμα, εδώ και αρκετό καιρό, από τις 4 έως τις 5, έχουμε μόνο αυτοδιοικητικές ειδήσεις. Μόνο ειδήσεις που έχουν σχέση με τους Δήμους, την περιφέρεια. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Δήμαρχο Λαμίας και συνεχίζουμε μια μεγάλη συνέντευξη που ξεκίνησε από το πρώτο μέρος. Δήμαρχε, νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε λίγο για το θέμα των Ρωμά. Να κάνω μία σύνοψη. Παρακαλώ, παρακαλώ. Τώρα μιλήσαμε για αυτά που ετοιμάζουμε προκειμένου να περάσουμε στην επόμενη προγραμματική περίοδο και σε όλα αυτά που έχουμε ανάγκη. Ναι. Τώρα θα μιλήσουμε για τα πιο μικρή σημασία, αλλά τα καθημερινά που όλα είναι σημαντικά. Ρωμά. Λένε ότι παίρνουν τηλέφωνο οι τηλεθεατές και ζητούν μια δική σας τοποθέτηση για το γεγονός ότι έκλεισε το Εθνικό Οδικό Δίκτυο με 5 πόντους χιόνι. Ευχαριστώ πολύ. Είναι αδιανόητο. Οι παραχωρησιούχοι, γιατί αυτονών είναι η ευθύνη, οι οποίοι έχουν συμβατικές υποχρεώσεις και δεν τις στηρούν, οφείλει η πολιτεία. Και βεβαίως και με την βοήθεια της αυτοδιοίκησης, περιφέρειας, του Δήμου, γιατί ήταν στα όρια του Δήμου στη Λίδαση και την δική μας, να πληρώσουν ρήτρα γι' αυτό. Έπρεπε να έχουν ένα πράγμα, θα σας πω. 17 αυτοκίνητα σύμφωνα με τη συμβατική υποχρέωση και είχαν μόνο 2. Έπρεπε να είχαν προλάβει όλα αυτά. Σε αντίθεση, νομίζω ότι είναι η εταιρεία, όπως λέγεται εκείνη, Αιγαίων, αν δεν κάνω λάθος. Αυτοκινητόδρομος Αιγαίων. Αυτοκινητόδρομο Αιγαίων. Έδωσε απάντηση. Όχι, δεν καλύπτει, δεν νομίζω ότι καλύπτει κανένα. Δεν ήταν εντάξει στις συμβατικές τους υποχρεώσεις και γι' αυτό συνέβη αυτό που συνέβη. Αντίθετα, σε άλλες περιοχές όπου άλλες εταιρείες ήταν εντάξει στις συμβατικές υποχρεώσεις, δεν είχαμε τέτοια προβλήματα. Είναι αδιανόητο με τόσο λίγο χιόνι να αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Πρέπει όλοι να αντιληφθούν. Και η κρατική λειτουργία, και η αυτοδιοικητική, και η πολιτική γενικώς, αλλά και οι επιχειρήσεις, ότι οφείλουν να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις. Λοιπόν, Ρωμά, και δεν έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε 15 με 16 λεπτά. Γρήγορα, Ρωμά, μείζον ζήτημα, είμαστε σε επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο και εδώ. Ετοιμάζουμε, υπάρχει στο ΠΕΠ το δικό μας ένα κονδύλι όχι πολύ μεγάλο. Θα το αξιοποιήσουμε σε πρώτη φάση και θα βρούμε και συμπληρωματική χρηματοδότηση προκειμένου. Είναι να μεταφερθούν, είναι δύσκολο, είμαστε στην αναζήτηση άλλου χώρου, είχαμε βρει έναν χώρο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε προβλήματα, ήταν η πρώην ΚΕΔ, τώρα το ΤΑΙΠΕΔ, ή να αξιοποιήσουμε το αγοραστέν, λίγο πρωτού αναλάβουμε εμείς την ευθύνη, ένα άλλο οικόπεδο, το οποίο είναι καταλληλότερο από αυτό, αυτό που έχουν μεταφερθεί οι Ρωμά, είναι κατάλληλο. Με κόμβο σε άλλη περιοχή εισόδου-εξόδου, όπου με ασφάλεια να γίνεται αυτό. Σε λίγο καιρό θα είμαστε έτοιμοι, θα έχουμε ολοκληρώσει το σχεδιασμό και σε αυτό. Μέγιστο ζήτημα η συνεργασία με το Δήμο Δελφών. Τα δύο τεράστια brand name της Ελλάδας, όχι μόνο της περιοχής, οι Δελφοί και οι Θερμοπύλες. Νομίζω καταρχήν για μια ακόμη φορά και δουλεύουμε και εμείς με τις δυνατότητες που έχουμε να είναι πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021 η Δελφή. Αυτό μας αφορά όλους ως περιφέρεια Στερεάς με περιφερειακή συνείδηση, αλλά ιδιαίτερα εμάς στο Δήμο Λαμίων ξέρουμε πολύ καλά την στρατηγική συμμαχία που υπάρχει και προχωρούμε. Θα ξεκινήσουμε από τις Θερμοπύλες σε 6 μήνες όπου θα είναι και ο Δήμος Δελφών στα πλαίσια του έτους ελληνορωσικής φιλίας. Από εκεί ξεκινάμε αυτή την συνεργασία μας και την απόδοση αυτών που έχουμε προγραμματίσει και στη συνέχεια και πολλά άλλα που θα δούμε. Europe Direct, ποιος είναι ο ρόλος του το επόμενο διάστημα εδώ για την περιοχή. Η αλήθεια είναι, κύριε Στεριόπουλο, ότι το Europe Direct τα τελευταία χρόνια δεν είχε την ουσιαστική παρέμβαση ενημέρωσης
και προώθησης και περιβαλλοντικής συνείδησης και ζητημάτων που έχουν να κάνουν. Μέχρι τον Μάιο θα έχει οργανωθεί με την ευθύνη του Europe Direct μια ημερίδα όπου θα είναι σίγουρα ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας, ο κ. Καρβούνης, εδώ και πιθανώς και κάποιος Ευρωπαίος αξιωματούχος, για να συζητήσουμε για δύο μεγάλα ζητήματα. Το ένα αφορά και την διαχείριση των απορριμμάτων με την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα, και το άλλο έχει να κάνει με την ανάπτυξη του αιματικού τουρισμού που μόλις πριν συζητήσαμε. Πάρα πολύ ωραία. Η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Λαμίας πώς πάει? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι πως η κοινοφελής θα μπορούσε και θα έπρεπε, όπως σε όλους τους Δήμους, να είναι ο αναπτυξιακός βραχίωνος. Μέχρι σήμερα η συνεισφορά της είναι καλή, καθοριστική. Θέλουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Ήδη βρισκόμαστε και εκεί σε προχωρημένη προσπάθεια να αναθεωρήσουμε το όλο πλαίσιο λειτουργίας και να της δώσουμε τη δυνατότητα να συνεισφέρει πιο καθοριστικά στην ανάπτυξη. Ξέρετε, ο νομοθέτης, επειδή ο Καλλικράτης δεσμεύει σε πολλά πράγματα τα νομικά πρόσωπα τους Δήμους, έδωσε τη δυνατότητα να κάνουν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, όπως είναι η κοινοφελής επιχείρηση, μέσω αυτής να κάνουν πράγματα που βοηθούν στην ανάπτυξη και στην κάλυψη κενών που υπάρχουν από το στενό Δήμο. Είμαστε σε καλό δρόμο. Σε λίγο καιρό θα έχουμε ολοκληρώσει την αναθεώρηση και θα συμβάλλει καθοριστικά. Θα καλύπτει και πολλά κενά, γιατί έχει σημασία αυτό. Παραλάβαμε μια πολύ άσχημη κατάσταση. Πολύ λίγο επιστημονικό προσωπικό. Δεν σας λέω που έχουμε μόνο 310 εργαζόμενους, αυτό είναι αδιανόητο. Όσο έχει και η Θήβα. Η Θήβα έχει λιγότερο από το 50% του πληθυσμού του Δήμου Λαμιαίων. Αλλά εγώ μένω στα στελέχη. Φύγανε 7 πανεπιστημιακής εκπαίδευση τεχνική. Και κάποιοι από αυτούς ήταν και με τη μοναδική ειδικότητα, όπως μία χημικό-μηχανικό που είχαμε στο Δήμο μας. Ήμασταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Παραλάβαμε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και προσπαθούμε εκ των ενόντων, ελπίζουμε ότι θα ξαναυπάρξει κινητικότητα για να μπορέσουμε να μετατάξουμε από υπηρεσίες του Δημοσίου είτε από άλλους Δήμους επιστήμονες, στελέχη που χρειαζόμαστε. Και σε κάθε περίπτωση επανερχόμαστε στην γέφυρα με το πρώτο και μέσω του κοινοφελούς. Έχουμε σκοπό να προσλάβουμε ή να προσλάβουμε συνεργάτες, όχι μόνιμο προσωπικό, γιατί δυστυχώς δεν μας επιτρέπεται. Να καλύψουμε τα κενά που έχουμε. Πάμε τώρα στα οικονομικά. Ναι. Αυτή την ερώτηση εγώ δεν θα ήθελα να την κάνω, γιατί είμαι σε μια φάση έρευνας αυτή τη στιγμή. Ψάχνω κάποια πράγματα για τα κληροδοτήματα του Δήμου Λαμίας, κύριε Σταυρή. Νομίζω ότι μόνο ότι η αντιπολίτευση, αναφέρομαι στη μείζωνα αντιπολίτευση, που παραδέχτηκε 2 φορές σε δημοτικά συμβούλια ότι βάλαμε τάξη, και έτσι είναι, και θεσμικά με νομική στήριξη και με πλήρη λογιστική στήριξη των κληροδοτημάτων, παραλάβαμε, δεν είχαμε ισολογισμούς, απολογισμούς, 11, 12, 13, 14. Κάναμε 4 για τα οικονομικά έτη 11, 12, 13, 14, προϋπολογισμό για το 15 και ολοκληρώνουμε τώρα με όλα τα κληροδοτήματα. Ειλικρινά παραλάβαμε μια κατάσταση, τα κληροδοτήματα ουσιαστικά είναι βάρος για τις υπηρεσίες του Δήμου. Δημοσιογραφικά είχα την εικόνα ότι κάποιοι έκαναν πάρτι με την περιουσία. Βρήκαμε οφειλές 60.000, όχι από όλα, από τα 3 που έχουμε ελέγξει πλήρως. Καταλογίσαμε αυτές τις οφειλές. Κινούμαστε και νομικά. Αναγκάστηκαν κάποιοι να έρθουν να κάνουν ρύθμιση χρεών, που δεν ήταν ακριβώς χρέη, ήταν οφειλές με βάση την ενοικίαση ακινήτων των κληροδοτημάτων. Έπρεπε να έχω κάνει την εκπομπή 2 ώρες, δεν προλαβαίνουμε. Ωραία, το παζάρι της Λαμίας έδωσε φέτος, αν δεν κάνω λάθος, το ρεπορτάζ λέει 57.400 ευρώ καθαρά. Καθαρά ήταν. Κερδοφόρο. Ναι, θα μπορούσε να είναι ακόμη περισσότερο. Το ξεκινήσαμε με καθυστέρηση. Τι να προλάβουμε να πρωτοκάνουμε. Ήταν πετυχημένη πρόβα. Ωραία. Η φετινή του Σεπτεμβρίου θα είμαστε πολύ καλύτερα ετοιμασμένοι με πολύ περισσότερα έσοδα. Και μια και μου λέτε για αυτά τα έσοδα, ναι, δεν μπορώ να πω, επιτρέψτε μου, 3 πράγματα. Δεν μου αρέσουν οι αριθμοί. Γιατί και πίσω από τους αριθμούς καμιά φορά κρύβονται άλλα πράγματα. Καταφέραμε να βγάλουμε χρήματα από το παζάρι. Πήραμε για πρώτη φορά πίσω το 50%, θα πάρουμε το 100% για τη σίτηση του μουσικού σχολείου, που δεν ήταν δική μας υποχρέωση, ήταν της πολιτείας. Και ποτέ δεν φρόντιζε η προηγούμενη δημοτική αρχή να κάνει. Πήραμε τα 100 χιλιάρικα που μας χρώσταγε ο ιδιώτης για την ηλεκτροδότηση του κέντρου διαλογής των απορριμμάτων.
φροντίσαμε να καλύψουμε, να μείνουν στο Δήμο μας περισσότερες από 100.000, χρηματοδοτούσαμε τη μετακίνηση των μηχανικών μας. Ξέρετε, είμαστε υποχρεωμένοι από το μνημόνιο να στηρίζουμε και τους άλλους Δήμους, όπου δεν έχουν οργανωμένες τεχνικές υπηρεσίες. Εμείς λοιπόν απολέσαμε 7-8 τεχνικούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και συγχρόνως έπρεπε να στέλνουμε και πρέπει να στέλνουμε τους μηχανικούς μας σε όλη την περιφερειακή ενότητα και τη χρηματοδοτήσαμε. Αυτά τα χρήματα που σας ανέφερα τώρα σε επίπεδο χρόνου είναι 500.000. Μειώσαμε δηλαδή τη σπατάλη κατά 500.000 για κάθε χρόνο. Αυτά είναι τα χρήματα που χρησιμοποιούμε και για να κάνουμε... Και εξυγχρονίσατε το πληροφοριακό σύστημα ακριβώς του Δήμου. Δυστυχώς ο Δήμος μας δεν χρησιμοποιούσε τις δυνατότητες που μας παρήχε. 2016 έχουμε πλέον ηλεκτρονικό αρχείο, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Οι φάκελοι των υπαλλήλων μας που μισθοδοτούνται είναι ακόμη της περασμένης εποχής, τους φακέλους, ακριβώς φάκελοι, όχι ηλεκτρονικοί φάκελοι όπως μπορούσαμε με βάση το πληροφοριακό μας σύστημα, αλλά αυτό που ξέραμε πριν από μισό αιώνα. Κάναμε πράγματα, δεν έχουν φανεί όλα, θα φανούν στην πορεία. Λειτουργικότητα των μίνι μπας στη Λαμία. Τα βλέπουμε να κινούνται και να εξυπηρετούν. Και μάλιστα με δύο γραμμές τώρα και με ελάχιστο κόστος παραπάνω από ότι ήταν η μια γραμμή. Μόνο αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα. Αρκετά. Διοικητικά. Στρατηγικό επιχειρησιακό σχέδιο 2015-2020. Έχει ψηφιστεί ήδη. Τώρα θα φάμε την εκπομπή. Όχι. Έχει ψηφιστεί ήδη και έχει συζητηθεί στο Δήμο μας. Και ποια είναι η διαφορά? Πέρα από την... Εμείς βάλαμε τις δικές μας πινελιές και αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Ότι δεσμευτήκαμε και ήδη έχει αρχίσει και φαίνεται η εφαρμογή του. Δηλαδή, έχουμε έλεγχο, εσωτερικό έλεγχο και αξιολόγηση των δομών και των υπηρεσιών του Δήμου. Καλύπτουμε όλες τις δυνατότητες που μας δίνει. Φτιάξαμε ηλεκτρονική παρακολούθηση της αποθήκης. Δήμος με προμήθειες εκατομμυρίων το χρόνο δεν παρακολουθούσε επί χρόνια τι μπαίνει, τι ξοδεύεται, τι επενδύεται και τι επιστρέφει. Εκατομμύρια προμήθειες χωρίς έλεγχο. Όλα αυτά περιλαμβάνονται, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο γίνεται και ο έλεγχος, και ήδη σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμη η παρακολούθηση της αποθήκης μας μέσω του πληροφοριακού συστήματος και λογιστικά, για να μην σπαταλούμε ούτε ένα ευρώ των δημοτών μας. Αγορά νεοκλασικού μέσω πράσινου ταμείου. Είναι το γνωστό νεοκλασικό στην πλατεία Λαού, 370.000. Σε λίγο θα βρίσκεται στα χέρια μας, έχουν υπογραφεί τα συμβόλαια και αναμένεται η χρηματοδότηση, η πληρωμή σε αυτό. Και γύρω από αυτό, κύριε Στεριόπουλο, θέλουμε να αναβαθμίσουμε όλη την περιοχή. Ολόκληρη την πλατεία. Το ιστορικό, στην ουσία και εμπορικό κέντρο που περιλαμβάνει την πλατεία Λαού και πάνω την πλατεία Ελευθερίας, στη σύνδεσή του με την παλιά πόλη της Λαμίας και με το κάστρο. Μάλιστα. Μέσω του ΠΕΠ και των ολοκληρωμένων σχεδίων αστικής ανάπλασης θα το επιτύχουμε αυτό. Ήδη ετοιμάζουμε τους σχετικούς φακέλους. Πάμε στα έργα ανακαίνιση του Θερινού Δημοτικού Θεάτρου. Ήταν ένα έργο το οποίο σώσαμε στην κυριολεξία, το σώσαμε στο νήμα εγγράφοντάς το στο Πουδουέ το Σεπτέμβριο του 2015. Είναι σε εξέλιξη οι εργασίες. Είναι, νομίζω, το έργο που χρειαζόταν, γιατί το θερινό μας θέατρο τα τελευταία χρόνια είχε παρακμάσει. Θα την αλλάζω εγώ την ατζέντα. Αποκατάσταση της οδού Μπιζανίου. Κάτω από το κάστρο, ο δρόμος που ίσως έδινε και διαφυγή. Και τώρα αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Είναι γνωστό ότι στην πόλη μας υπάρχει. Τι χρονοδιάγραμμα έχουμε αυτό για να γίνει? Σε μερικούς μήνες θα είναι έτοιμο. Νομίζω τις επόμενες μέρες θα έχουμε τον ανάδοχο, δύσκολο έργο. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Από ό,τι μου λέγανε εκεί οι δημότες μας, οι κάτοικοι, σχεδόν 20 ετίας εξαιτίας αυτών των προβλημάτων, κατοικημένη περιοχή. Γι' αυτό και ζητήσαμε εξειδικευμένες εταιρείες που να μπορούν να το πάρουν και δεν έλαβαν μέρος, παρόλο που στείλαμε 11 προσκλήσεις να παρευρεθούν. Ελάχιστοι παρευρέθησαν. Πάμε τώρα στα πολύ σοβαρά. Ανέγερση νέου σταδίου Λαμίας στη θέση Καμαρίτσα. Είναι, κύριε Στεριόπουλο, το αντιλαμβάνομαι και σας λέω ότι είναι αδιανόητο. Έδρα περιφέρειας, πρωτεύουσα νομού, στο κέντρο της Ελλάδας, να μην έχουμε ένα στάδιο και να μην έχουμε στίβο. Είναι αδιανόητο. Εγώ, μετά τις συναντήσεις που είχαμε, τις διαδοχικές και την έλευση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού,
Επαναλαμβάνω, εδώ έχει ιδιαίτερη σημασία και η συνεργασία με τους βουλευτές και ιδιαίτερα τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Είμαι βέβαιος ότι το αργότερο στις αρχές του 17 θα έχει παραδοθεί μαζί με όλα τα συνοδά έργα. Κάποια από αυτά δεν προβλέπονταν δυστυχώς ούτε στη μελέτη, όπως είναι ο ηλεκτροφωτισμός. Είναι αδιανόητο στάδιο γήπεδο να μην έχει ηλεκτροφωτισμό. Ευτυχώς ο κύριος Συναδεινός τα καταλαβαίνει αυτά τα πράγματα. Ναι, προέρχεται από τον αθλητισμό και νομίζω. Κατασκευή του στεγάστρου στο ΔΑΚ. Σε τους πρώτους μήνες θα έχει δημοπρατηθεί με χρήματα του Δήμου η κατασκευή του στεγάστρου, το οποίο είναι ένα πολύ μεγαλύτερο έργο από αυτό που νομίζαμε, αλλά υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό, θα έχει δημοπρατηθεί καλώς εχόντων των πραγμάτων μέχρι το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους. Πιστεύω ότι θα είναι έτοιμο το στέγαστρο του ΔΑΚ. Να το συνδέσω και τώρα με το κολυμβητήριο. Να το συνδέσω με το κολυμβητήριο και το Χαλκιοπούλιο. Ναι, εκεί δεν θέλω να πω τίποτα για το κολυμβητήριο. Νομίζω ότι μιλούν οι δημότες μας που το χρησιμοποιούν. Κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Μειώσαμε πολύ το κόστος θέρμανσης με τις κουβέρτες που πήραμε και χρησιμοποιούμε. Το νερό, τα νερά και των δύο πισινών είναι σε άριστη κατάσταση, αλλά φροντίσαμε και για την υποδομή, γιατί υπήρχαν τεράστια προβλήματα. Ωραία. Χαλκιοπούλιο. Χαλκιοπούλιο, υπάρχει ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την αξιοποίηση όλου του χώρου. Και μαζί με αυτό, το Χαλκιοπούλιο, βάλτε ότι συζητούμε και ετοιμάζουμε φάκελο και για το περίφημο κολυμβητήριο, τα μπετά που έχουμε έξω το θυμάμαι. Από το Χαλκιοπούλιο. Πολιτισμός. Διπεθέ, πινακοθήκη, οικαστικά εργαστήρια, λαογραφικό μουσείο. Έχουν μείνει 2 λεπτά. Νομίζω ότι τόσο στο επίπεδο του Διπεθέ. Οι θεατρικές παραστάσεις, αναφέρομαι στο τελευταίο, στο Νίψεν, κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, θα παρουσιαστεί και εκεί η περιοδία στην Κρήτη, επίσκεψη στα Γιάννενα, με σημαντική συνεισφορά όχι μόνο στον πολιτισμό αλλά και στα οικονομικά του. Προσπαθούμε, μαζεύουμε τα οικονομικά του Διπεθέ, βρήκαμε υποχρεώσεις από το 12. Έχουμε αρχίσει να τακτοποιούμε μέσα στο 16. Θα εξοφλήσουμε, γιατί είτε έτσι είτε αλλιώς υπάρχει συνέχεια, ξέρετε, και σε επίπεδο διοίκησης των Δήμων, και βρισκόμαστε εκεί. Αναλαμβάνουμε και καλύπτουμε όλες τις υποχρεώσεις που μπορούμε, που υπάρχουν συμβάσεις μεταξύ ιδιωτών. Και να μην ξεχνάμε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη περίοδος αυτή που διανύουμε τώρα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να είμαστε εντάξει, γιατί είναι δυσφήμιση για τον τόπο, για το Δήμο μας, να μην ανταποκρίνεται ο Δήμος σε υποχρεώσεις, έστω και αν προέρχονται από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Αποφώνηση. Ο πολίτης της Λαμίας ζητάει. Τι θα θέλατε να ζητήσετε εσείς από τους πολίτες για να κλείσουμε, Δημαρχέ? Να πω μια κουβέντα γενικότερα για τον πολιτισμό, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ολόκληρος ο σχεδιασμός. Δεν προλαβαίνουμε αυτό, τίποτα. Αυτό που εμείς θέλουμε είναι μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών. Υπάρχει από την πλευρά τους η διάθεση. Μεγαλύτερη συμμετοχή, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από τη Δημοτική Αρχή, από καμιά Δημοτική Αρχή, ούτε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν οι δημότες μας, οι πολίτες μας δεν συνεισφέρουν ο καθένας ουσιαστικά στον τομέα που μπορεί και θέλει, είτε στον πολιτισμό, είτε στο περιβάλλον. Και εκεί θέλω να σας θυμίσω ότι στην προηγούμενη περίοδο, αυτόν τον χρόνο δηλαδή, είχαμε συμμετοχή από μια μερίδα της κοινωνίας μας για την προστασία του περιβάλλοντος. Θέλουμε τους πολίτες μας ενεργούς και στον πολιτισμό και στο περιβάλλον και στις προτάσεις που πρόκειται να γίνουν για να υλοποιηθούν. Μόνο έτσι, όταν η πλειοψηφία μιας κοινωνίας συμμετέχει και όταν η δημοτική αρχή μπορεί να συνεγείρει μεγάλο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας, να οργανώσει και να προτείνει, μπορούμε να ελπίζουμε ότι σε 2-3 χρόνια θα έχουμε μπει σε μια άλλη πορεία ενός ιστορικού Δήμου στο κέντρο της χώρας με στρατηγικά πλεονεκτήματα. Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλή χρονιά. Καλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Λοιπόν, ήταν τα νέα του Καλλικράτη που ολοκληρώθηκαν. Τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Από όλους εμάς εδώ που εργαστήκαμε για τη δική σας την ενημέρωση, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.